Μπορεί κανείς να αρχίσει την παρουσίαση του βιβλίου των γονιών, του Μακάνικου, από το τέλος. Από τα δικά του δηλαδή σχόλια, που συνοψίζει στο παράρτημα και αφορούν προσωπικές παρατηρήσεις του σχετικά με το συνολικό του έργο και φυσικά με τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου βιβλίου. Μπορεί βέβαια και να τηρήσει τη φυσιολογική ροή του κειμένου, μένοντας καταρχήν στην εισαγωγή, όπου ο ίδιος ο συγγραφέας καταθέτει ευσύνοπτα τη γνώση που συμπίκνωσε από τεράστια εμπειρία του με παιδιά και με γονείς. Προσωπικά επιλέγω μια συνδυαστική τακτική παρουσίαση στο περιεχομένο του εξαιρετικού ομολογού αυτού του βιβλίου, σταχυολογώντας και συνθέτοντας τα θεωρητικά εργαλεία της σκέψης του μεγάλου σοβιετικού παιδαγωγού, όπως αναδύονται σε όλη την έκταση του συγκεκριμένου συγγράμματος. Δεν επιμένω ωστόσο στις εξαιρετικές κατά τα άλλα εμπειρικές περιπτώσεις, τις οποίες περιγράφει με ιδιαίτερη οξύνια, λογοτεχνική μαεστρία και ψυχοπαιδαγωγικά εξασκημένη ματιά ο συγγραφέας, αφού εκείνες είναι και η υπερπλουσία της παιδαγωγικής και κοινωνικής του προσφοράς και αξίζει κανείς να τις απολαύσει μελετώντας μόνος του. Προτού αρχίσω ωστόσο την παρουσίαση της θεωρητικής σκέψης του μεγάλου παιδαγωγού, θα ήθελα να καταθέσω τη βαθιά εντύπωση που μου προξένησε η διεισδυτική του ματιά και η καταπληκτική του ικανότητα να βλέπει και να αναλύει τη ζωή και τις στιγμές της μέσα από τα μάτια των παιδιών. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν λείπει από τις αφηγήσεις του η αμιμνησία, η αφέλεια, η καλοσύνη και η αμεσότητα της παιδικής ζωής, αλλά και το χιούμορ. Εκείνο το διακριτικό χιούμορ του Μακάρνικο που συλλαμβάνει και αναδεικνύει την αφοπλιστική απλότητα των παιδιών στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ευτυχίας που τους υπόσχεται η ζωή. Μιας ευτυχίας που μόνο τα παιδιά και μέσω αυτών και ο Μακάρνικο ξέρουν να ζητούν και να γεύονται από τη ζωή. Όπως οι αγαπημένοι του μικροί άνθρωποι δεν παρετούνται από το παιχνίδι και την ευτυχία, όσο δύσκολα και να είναι τα παιδικά τους χρόνια, έτσι και ο Ουκρανός παιδαγωγός δεν θλίβεται, δεν εμψημυρεί, δεν μετανιώνει για αυτό που κάνει, αλλά τον απολοφά και το απολαμβάνει, γιατί ξέρει ότι η αποστολή του είναι όχι απλά να διδάξει, αλλά να διαπαιδαγωγήσει και να αναμορφώσει τον νέο άνθρωπο, το τότε Homo Sovieticus, που θα χτίσει τη νέα σοσιαλιστική κοινωνία. Αυτό με κάνει να αγαπώ ακόμη περισσότερο τον συγγραφέα και τον καταξιώνει ιδιαίτερα στη συνείδησή μου, ως το κορυφαίο όσον έχω εγώ ίδιος μελετήσει. Και άλλοι παιδαγωγοί υπήρξαν πολύ μεγάλοι. Ξεχωρίζω στην καρδιά μου Φρενέ, Φρέιρε, ο Πεσταλότσι, για τους δικούς του λόγους ο καθένας. Αλλά δεν έχει ξαναγίνει ένα ολόκληρο κοινωνικο-οικονομικό και πολιτικό πείραμα να θεμελιώνεται σε μια ιδιαίτερου τύπου παιδαγωγική, μια νέα άποψη για τον άνθρωπο και την κοινωνία, την οποία μάλιστα να υπηρετεί και να καταφέρει να κατοχυρώσει θεσμικά στο τέλος ένας μόνον άνθρωπος. Και σε πείσμα απερίγραπτων δυσκολιών και εμποδίων που το έφεραν ακόμη και οι τότε ομότεχνοί του, οι οποίοι ας σημειωθεί επέμεναν σε παιδαγωγικές θεωρήσεις όπως η παιδολογία, που αντιμετώπιζαν το παιδί ως αυθύπαρκτη οντότητα και έξω από το πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Αξίζει να πούμε ακόμη ότι και ο ίδιος ο συγγραφέας παραξενευόταν με την αναγκαιότητα που το επέβαλε να ασχοληθεί με τη συγγραφή ενός βιβλίου για γονείς, αφού κάτι τέτοιο υπερέβαινε τις προσδοκίες του. Ο ίδιος δεν υπήρξε ποτέ βιολογικός πατέρας κάποιου παιδιού και ως εκ τούτου δεν μπορούσε, όπως συνήθιζε να λέει, να φανταστεί εξ αρχής ότι θα τον απασχολούσε κάποτε τόσο σοβαρά η οικογενειακή διαπαιδαγώγηση. Δικαιολογούσε ωστόσο τούτε την αναγκαιότητα, λέγοντας ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια της καριέρας του καλούνταν να ασχοληθεί με παιδιά που προέρχονταν από οικογένειες και έκριζαν ιδιαίτερης προσοχής και αναμόρφωσης αναδιαπαιδαγώγησης, μιας κατάστασης δηλαδή πολύ δυσκολότερης κατά την άποψή του από εκείνη που απέβλεπε στην εξαρχής κατάλληλη διαπαιδαγώγηση πριν από την ηλικία των 5 ετών, που θεωρούνταν από αυτόν ηλικία κομβική, αφού μέχρι τότε συντελούνταν το 90% της άνδροφης. Ομολογούσε λοιπόν ο Μακάρνικο ότι η αναδιαπαιδαγώγηση παιδιών στα πλαίσια μιας κολεκτίβας καθόλου δεν προσέγγιζε το μέγεθος της δυσκολίας της αναδιαπαιδαγώγησης εντός της οικογένειας. Η τελευταία ήταν οπωσδήποτε ένα πολύ πιο περίπλοκο ζήτημα, αφού απαιτούνταν μια συνολικότερη αλλαγή στη στάση και τη συμπεριφορά ολόκληρης της συλλογικότητας που καλεί την οικογένεια. Με όλα τα αυτά, η δουλειά μέσα στους κόλπους της οικογένειας αποτελούσε πλέον τη νέα ανάγκη, αφού όσο και αν μας εκπλήσει, δεν υπήρχαν άλλα άστεγα παιδιά στους δρόμους της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ένα χρόνο πριν το θάνατο του Σοβιετικού Παιδαγωγού το 1938, και βέβαια πολλές δεκαετίες πίσω από το σύγχρονο καπιταλιστικό όλευθρο των δικών μας παιδιών του δρόμου, που συνεχίζουν να στοιχειώνουν τις καπιταλιστικές ευημερούσες εντός εισαγωγικών κοινωνίες μας και συνεχίζουν δίθεν να μας πανικοβάλλουν, όποτε βέβαια ξεχνιόμαστε και επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να τα αντικρίζουν. Τα παιδιά του δρόμου
κραυγή πανικού που τόσο εξόργιζε τον μεγάλο παιδαγωγό, αφού πίσω από αυτά διέβλεπε γονείς αδρανείς και ασυνείδητους και μια ολόκληρη αποτυχημένη κοινωνία. Όπως μας βεβαιώνει ο ίδιος ο Μακάρικο, το εν λόγω βιβλίο είναι αποτέλεσμα ενός επίμοχθου έργου που συνίστατο σε μακροχρόνιες παρατηρήσεις του σε παιδιά και οικογένειες, καταγραφή σχολείων και επεξεργασία αυτών σε μορφή συγγράμματος από το 1930 έως και το 1937, τη χρονιά δηλαδή της πρώτης του δημοσίευσης. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος τόμος εστιάζει αποκλειστικά στη δομή της οικογένειας, τη μορφή και την οργάνωσή της, ενώ δεν καταπιάνει καθόλου με ζητήματα διαμόρφωσης του χαρακτήρα και ενδυνάμωσης της ατομικής βούλησης μέσα από την καλλιέργεια θετικών στάσεων και συναισθημάτων κατά την αναζήτηση του ωραίου και της αισθητικής του περιβάλλοντα κόσμου και τον ίδιο του πράξου. Επίσης, δεν αφιερώνεται χώρος σε θέματα διδακτικής και ειδικών αντικειμένων, γνωστικής ανάπτυξης ή πολιτιστικής καλλιέργειας. Είναι ανάγκη να πούμε στο σημείο αυτό ότι γενικότερα ο Μακάρικο δεν αναλωνόταν σε περιγραφές και σχολιασμούς ζητημάτων σχετικών με τη μάθηση και την πρόσληψη γνώσεων και πληροφοριών, τη διδακτική και το καθαρά τυπικό μέρος της διδασκαλίας. Ακόμη και στο παιδαγωγικό ποίημα, το εκτενές κλασικό του έργο εστίαζε αποκλειστικά στη συγκρότηση και την οργάνωση της κολεκτίβας στη βάση της αρχής της εργασίας, την οποία θεωρούσε καθοριστική στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ατόμου και στην οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας, χωρίς ταξικές ανισότητες και αστικούς φραγμούς, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, με θεμέλια την αρχή της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, της υπηρέτησης ενός κοινού οράματος, της εμπιστοσύνης στους συντρόφους και στο συλλογικό αγώνα, της πίστης στο γενικό κανόνα από τον καθένα σύμφωνα με τις ικανότητές του, στον καθένα σύμφωνα με τις ανάγκες του. Αναδεικνύεται χωρίς περιστροφές το καθοριστική σημασία παιδαγωγικό αισθητήριο του Μακάρικο, που του έδινε τη βεβαιότητα να κατευθύνει την νεότευκτη ακόμη τότε σοβιετική παιδαγωγική σε μια πιο ειλικρινή και κοντινότερη σχέση με τον άνθρωπο, επιζητώντας την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του μέσα από την καλλιέργεια της βούλησης, του θυμικού και τη σωματική ανάπτυξη, μέσα από τη συναισθηματική πληρότητα και την πολυδιάστατη αισθητική, αλλά και την απόκτηση γνώσεων στα πλαίσια ωστόσο της λογικής συνεργασίας και της άρρηκτης σχέσης μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Η νέα σοβιετική του κοινωνία όφιλε να διαφοροποιηθεί από την αστική κοινωνία των ανισότιμων σχέσεων στην παραγωγή, της νοησιακίας και της αποκομμένης από τη ζωή της γνώσης και να μετατραπεί σε κοινωνία της εργασίας και της γνώσης μέσα από βιωμένη εμπειρία μια ζωής γεμάτη από κοινούς αγώνες και συντροφικά οράματα. Ωστόσο, ζητήματα περισσότερο σχετικά με την παιδαγωγική τεχνογνωσία και την τυπική διεξαγωγή της διδασκαλίας σκόπευε ο Μακάρικο να τα συζητήσει σε άλλους τόμους που θα συνέγραφε αργότερα. Πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο σύγγραμμα αποτελεί το πρώτο μέρος μιας τετραλογίας που φιλοδοξούσε να δώσει στη δημοσιότητα ο συγγραφέας, αλλά τον πρόλαβε το αναπόφευκτο. Ο θάνατός του, ωστόσο, δεν αποδείχθηκε ικανός να αποτρέψει τη μετέπειτα συνόψιση του εκτεταμένου υλικού που προοριζόταν να αποτελέσει την ύλη των τριών επόμενων τόμων σε ένα μέρος των περιεχομένων ενός άλλου βιβλίου με τίτλο «Διαλεκτά παιδαγωγικά έργα», το οποίο η έκδοση έχει προηγηθεί του βιβλίου των γονιών και προτείνεται επίσης για προσεκτική μελέτη στο κοινό που ενδιαφέρεται σοβαρά για την παιδαγωγική και την κοινωνία. Αλλά ας δούμε τι μας δράσει ο Μακάρικο μέσα από τις σελίδες του συγκεκριμένου, εξαιρετικά πρωτότυπο για την εποχή του βιβλίου. Θεωρούσε λοιπόν ο Ουκρανός παιδαγωγός ότι η ικανότητα να διαπαιδαγωγεί κανείς ένα άτομο είναι πρώτα απ' όλα τέχνη, την οποία όμως μπορεί κανείς να κατακτήσει μέσα από την πράξη, από την πρακτική εμπειρία και το παράδειγμα. Δεν παίζει ρόλο με πόσο υψηλή βαθμολογία αποφύτησε κανείς από την παιδαγωγική σχολή, ούτε πόσο ταλαντούχος είναι, αν δεν είναι ικανός να μαθαίνει από την προσωπική του εμπειρία. Κατά το Μακάρικο, η οικογένεια αποτελεί μια κολεκτίβα ανθρώπων ενωμένων κάτω από κοινά συμφέροντα, με κοινή ζωή, χαρές και λύπες, και η σοβιετική οικογένεια θα έπρεπε να αποτελεί επιπλέον μια κολεκτίβα εργασίας. Προτιμούσε ο παιδαγωγός μας τις μεγάλες, τις πολυμελείς οικογένειες, ενώ χαρακτηρίζει ως προβληματικές στον τομέα της διαπαιδαγώγησης εκείνες με ένα και μοναδικό παιδί, οι τελευταίες διακατέχονταν από κάτι που αποκαλούσε σύνδρομο του μοναχοπαιδιού, το οποίο και απέδιδε με λεπτομέρειες στο βιβλίο του, περιγράφοντας αναλυτικά τη λειτουργία της οικογένειας του Πιότρ Αλεξάνδροβιτς και της Νίνα Βασιλείευνα. Πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μακάρικο ότι οι αστικές κοινωνίες δεν πλήττονται από τις αριθμίες των οικογενειών με ένα παιδί, αφού τα χαρακτηριστικά αυτών των κοινωνιών δεν έρχονται σε αντίθεση με τις ιδιότητες που αποκτούν κατά τη διαπαιδαγώγησή τους τα μοναχοπαίδια. Με άλλα λόγια, η ψυχρότητα και η σκληρότητα του χαρακτήρα, κάτω από το πέπλο μιας τυπικής ευγένειας, ο εγωισμός και ο ατομικισμός,
ο αριδισμός και ο ηθικός κεροσκοπισμός, η αδιαφορία για τους άλλους. Όλα τους δεν αποτελούν πρόβλημα για τις αστικές κοινωνίες, κάθε άλλο μάλιστα, τις υπηρετούν τέλεια. Αποτελούν όμως μέγιστο εμπόδιο στην ευημερία και την απρόσκοπτη λειτουργία της νέας σοβιετικής τους κοινωνίας, αφού τεινάζουν στον αέρα τον κολεκτιβιστικό χαρακτήρα της. Από την άλλη μεριά, στις πολυμελείς οικογένειες, τα παιδιά μαθαίνουν να μοιράζονται και να παραχωρούν ατομικά τους δικαιώματα σε άλλα αγαπημένα μέλη. Βιώνουν τη φιλία, αντλούν χαρά από τη συνύπαρξη, αντιμετωπίζουν συλλογικά τα κοινά προβλήματα, εκπαιδεύονται στον αλτρουισμό, τον περιορισμό του εγωισμού και στην ανιδιοτελή προσφορά, αναπτύσσουν αισθήματα κοινωνικής ευθύνης και καθήκοντος, αναλαμβάνουν ρόλους ως προς τα μικρότερα μέλη της οικογενειακής κολεκτίβας, εξασκούνται στο να βιώνουν τη χαρά του μόχθου και της κοινωνικής προσφοράς. Στις πολυμελείς οικογένειες διευκολύνεται σύμφωνα με τον Μακάρενκο η λειτουργία της κολεκτίβας με πειθαρχημένη δράση στη βάση ρητά διατυπωμένων κοινών στόχων και καταμερισμού ευθυνών, όπου το παιδί δεν μονοπολεί το ενδιαφέρον, ενώ υπάρχει μέλημα για μια συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Παράδειγμα αποτελεί η 15μελής μαζί με τους δύο γονείς, η οικογένεια Βέτκιν, που αφήνει άφωνο τον παιδαγωγό με την εξαιρετική της λειτουργία. Αν και όχι τόσο άρτια τεχνικά, λέει ο Μακάρενκο, αλλά απίστευτα κοντά στις πιο ευαίσθητες χορδές της σοβιετικής παιδαγωγικής σκέψης και μάλιστα σε πολύ δύσκολες υλικές συνθήκες. Ο συλλογικός παλμός, η δημιουργική αισιοδοξία και η μέρημνα για τις πιο μικρές λεπτομέρειες υποχρεώνουν τον Μακάρενκο να την κατατάξει στη συνείδησή του ως ένα αληθινό βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήρι. Οι οικογένειες σαν αυτήν λειτουργούν ως κολεκτίβες και τα παιδιά τους βγαίνουν πειθαρχημένοι, σοβαροί και υπεύθυνοι άνθρωποι στην κοινωνία. Στους χώρους παιχνιδιού και συνύπαρξης με τους συνομιλίκους τους, μεταφέρουν τις αρετές τους. Είναι χαρούμενα, γεμάτα ενέργεια, εφευρετικά, ειρηνόφυλλα, αποφεύγουν τις διενέξεις και συγκρούσεις. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας της οικογένειας Βέτκιν αξιοποιήσει στις παιδαγωγικές του κολεκτίβες και ο Μακάρενκο. Έτσι, οι πρώην παραβάτες του, μετατρέποντας αλληλέγγυους ανθρώπους χρήσιμους για τον εαυτό τους και την κοινωνία, ίσως και εμείς σήμερα θα πρέπει επιτέλους να ξαναδούμε την εκπαίδευση των παιδιών μας στη βάση των αρχών της παιδαγωγικής κολεκτίβας, να διαβάσουμε το Στεπάν Ντενίσοβιτς Βέτκιν, μήπως και μπορέσουμε να απαντήσουμε με σοβαρότητα σε μια σειρά από προβλήματα, όπως ο σχολικός εκφοβισμός, που φαίνεται να κυριαρχούν στη σκέψη μας και ενίοτε να μας ξεπερνούν τα τελευταία χρόνια, αφού η επιστημονική μας προχειρότητα και ο παιδαγωγικός μας αυτισμός τα ανάγκουν σε πανδημία. Βέβαια, επιμένοντας ο Μακάρενκο στην πραγματικότητα της οικογενειακής κολεκτίβας, αντιπαρατίθεται με στένος σε κάθε πιθανή και επιπόλαιη διάλυξή της. Εφιστά την προσοχή των γονιών και τους καλεί να δείχνουν σοβαρότητα, να οργανώνουν και να προσπαθούν να διατηρούν την αγάπη μεταξύ τους, να είναι περισσότερο αυστηροί με τον εαυτό τους, έτσι ώστε να μην διαλύουν τις οικογένειές τους αβασάνιστα, ασυλλόγιστα. Θεωρεί ο Ουκρανός παιδαγωγός τα παιδιά διαλυμένων γάμων νιώθουν να εγκαταλείπονται και τα εγκαταλειμμένα παιδιά περιέρχονται σε πιο επικίνδυνη και περίπλοκη κατάσταση ακόμη και από εκείνα που βιώνουν τη βιολογική ορφάνεια. Το πένθος, στην πρώτη περίπτωση, είναι συνταρακτικότερο και η συνέχεια περισσότερο απρόβλεπτη. Στις σελίδες του βιβλίου περιγράφεται εκτενώς και πολύ ρεαλιστικά η περίπτωση της Ευγενίας Αλεξέγευνα και του συζύγου της Ιγκόρ Ζούκοφ. Εντυπωσιάζει τέλεια απόδοση της πραγματικότητας ενός κακού και διαλυτικού διαζυγίου σε όλες τις διαστάσεις. Γεγονός που, αν μη τι άλλο, ανάγει τον συγγραφέα σε βαθύ γνώση της αληθινής ζωής και δεν επιτρέπει την αβασάνιστη απόρριψη των θέσεών του, ακόμη και από όσους εξανίστανται εξαιτίας της αυστηρότητάς του πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Κατά το Μακάρενκο, η καταστροφή της οικογενειακής κολεκτίβας καθιστά πολύ δυσκολότερη την ανατροφή των παιδιών, γεγονός ανεπίτρεπτο στα πλαίσια ιδιαίτερα μιας προσπάθειας ανατροφής νέων πολιτών που έμελαν να οικοδομήσουν μια νέα κοινωνία σοσιαλιστικού τύπου. Άλλωστε, η διαπαιδαγώγηση στο παιδί δεν αποτελεί σε καμιά περίπτωση αποκλειστικά προσωπική υπόθεση των γονιών, αλλά δίδυτα αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Οι γονείς πρέπει να έχουν συνείδηση του πολιτικού τους καθήκοντος απέναντι σε ολόκληρη τη σοβιετική κοινωνία και να ετοιμάζουν όσο το δυνατόν καλύτερα τους αυριανούς σοβιετικούς πολίτες. Υπό την έννοια αυτή, γίνονται κατανοητές οι συνήθεις εξωτερικές παρεμβάσεις μελών της κοινότητας σε οικογένειες που αναλώνουν τις κακές πρακτικές ανατροφής των παιδιών τους. Γεγονός βέβαια τόσο ξένο στη δική μας κουλτούρα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο αποτελεί ταμπού και αφορά την οικογένεια αυτή κατά αυτή και κατά αποκλειστικότητα. Παραδείγματα ανάλογων περιπτώσεων παραθέτει αναλυτικά και περιγράφει πολύ μεγάλη τέχνη στο βιβλίο του συγγραφέας. Ξεχωρίζει παρέμβαση του Ναζάροφ, του πατέρα του μικρού Βάσια, προκειμένου να νουθετήσει τους πατεράδες δύο φίλων του γιού του, για διαφορετικούς λόγους τον καθένα.
τον Κουριλόφσκι να τον πείσει να επιτρέπει το παιδί του να συμμετέχει στην κοινή ζωή των φίλων του και τον Στεπάν Πέτροβιτς να σταματήσει την αχρειότητα να δένει το δικό του παιδάκι το Μύτια. Όπως επίσης αξιοσημείωτες είναι και οι αυστηρές παρατηρήσεις του Ανδρέη Κλίμοβιτς προς την Ταμάρα, τη μικρή κακομαθημένη θυγατέρα της Βέρας Ιγνατίευνα. Σε όλες τις ιστορίες που περιγράφει ο Μακάρενκο, πρωταγωνιστούν παιδιά τα οποία ανταλλάσσουν μεταξύ τους, με τον δικό τους τρόπο που μόνο αυτά γνωρίζουν, μηνύματα με ιδεολογική απόχρωση. Έτσι, η κοινωνία των παιδιών συμβάλλει αποφασιστικά και με έναν περίφημα διαλεκτικό τρόπο στην κοινωνικοποίηση από μέρους τους των ανώτερων ενιών και μορφών οργάνωσης των σχέσεων μεταξύ τους και μάλιστα απέναντι στις συχνά ειρηπείς πρακτικές και διαπαιδαγωγικές αγγυλώσεις των ενηλίκων. Ολόκληρη η κοινωνία συμμετέχει τελικά στην εκπλήρωση του οράματος για τον νέο άνθρωπο και τη σχέση του με τη φύση, τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του. Κατά το Μακάρενκο, η διαδικασία της συλλογικής ανάπτυξης και η αλληλεγγύη πρέπει να ξεφεύγει από τα στενά όρια της οικογένειας και να εξελίσσεται στο ευρύ πεδίο της σοβιετικής και ανθρώπινης καθημερινής ζωής. Η σοβιετική οικογένεια δεν είναι μια περίκλειστη κοινωνία, όπως συμβαίνει την αστική οικογένεια, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σοβιετικής κοινωνίας. Επομένως, κάθε απόπειρα δημιουργίας ατομικών προτύπων ζωής, ανεξάρτητον από τις πραγματικές δυνατότητες της κοινωνίας, καταλήγει σε παραφωνία και καλεί σε συναγερμό. Στη διαπαιδαγώγηση του σοβιετικού ανθρώπου συμμετέχουν τα πάντα. Η κοινωνία, οι άνθρωποι, τα πράγματα, τα γεγονότα. Είναι παράλογη και απέλπιδα οποιαδήποτε προσπάθεια των γονιών να αποκόψουν τα παιδιά τους από την επίδραση της ζωής και να αντικαταστήσουν την κοινωνική διαπαιδαγώγηση με την περιορισμένη ατομική εκγύμναση στο σπίτι. Είναι δεδομένο, γράφει ο Μακάρενκο, ότι παιδιά που υφίστανται κάτι τέτοιο είτε θα προσπαθήσουν να αποδράσουν είτε θα εξελιχθούν σε ανθρώπινα τέρατα, όπως τα αποκαλούσε. Όπως ο μικρός Κόλιας, που του έλειπε, λέει ο Μακάρενκο, η απαραίτητη συλλογική πείρα που θα έπρεπε να έχει στην ηλικία του, εξαιτίας του εγκλωβισμού του σε μια οικογένεια από την οποία απουσίαζε η ενότητα της ζωής και η συμμετοχή στις συλλογικές δραστηριότητες. Μακάρενκο, ολόκληρη η κομμουνιστική ηθική, θεμελιώνεται στην ιδέα της αλληλεγγύης. Και ως τέτοια, αδυνατεί να είναι μια ηθική αποχής από τη συμπαράσταση στον αγώνα, από την απέτηση και εξάλληψη της πλειονεξίας. Εξάλλου, είναι εδρεωμένη η βαθιά του πίστη στη δυνατότητα εξέλιξης σε υποδειγματικές προσωπικότητες, ακόμη και ανθρώπων που ανατράπηκαν στα πλαίσια κατάλληλων οικογενειών, χάρη στην ενεργητική τους στάση μέσα στην κοινωνία και τη διαμόρφωση από μέρους τους ισχυρής βούλησης. Πρόκειται λοιπόν για μια ηθική απέτηση του σεβασμού των συμφερόντων και της ζωής των συντρόφων, την ολοκληρωτική αφιέρωση στον άλλον, την πραγματική αγάπη για την αλήθεια και την ελευθερία και όχι τα αρνητικά αντίστοιχα του στήρου συναισθηματισμού και της ελευθεριότητας. Αυτή λοιπόν η ηθική που καθορίζει τη σοσιαλιστική παιδαγωγική, σε συνδυασμό με την πρακτική πείρα, θα πρέπει να διατρέχει ολόκληρη τη διαδικασία της ανατροπής των παιδιών μέσα στην οικογένεια, αλλά και έξω από αυτή. Βέβαια, δεν παραλείπει να προσθέσει ο Ουκρανός παιδαγωγός ότι μέχρι τελευταία και λίγο πριν από το θάνατό του, παρά τη μεγάλη πρόοδο στον τομέα διαμόρφωσης της συλλογικής κοινωνικής συνείδησης, συνέχιζαν να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ακόμη για τη βαθιά απομείωση από το λαό της διαλεκτικής της κομμουνιστικής ηθικής. Από την αλληλεγγύη, έλεγε, απορρέει η ιδέα, όχι όμως και η εκπλήρωση του καθήκοντος. Τουλάχιστον όχι όσο η αλληλεγγύη δεν αποτελεί ακόμα ηθικό φαινόμενο, ούτε και τρόπο συμπεριφοράς, όσο δηλαδή δεν είναι αποτέλεσμα συνείδησης και κοινωνικής πείρας. Ο Μακάρενκο συστήνει στους γονείς να έχουν μέτρο, τόσο στην αυστηρότητα όσο και στην καλοσύνη που θα επιδεικνύουν κατά την ανατροφή των παιδιών τους. Μια χρυσή τομή ως προς την ενθάρρυνση στη λήψη πρωτοβουλειών και συμμετοχή στη δράση, αλλά και όσον αφορά τη συγκράτησή τους στην εκπλήρωση των επιθυμιών, τη ματέωση κατασκευασμένων αναγκών και την αίσθηση του ελέγχου, ταυτόχρονα με εκείνη της ελευθερίας για αυτοδιαχείριση των υλικών όρων της ζωής τους. Δεν θεωρεί ότι η απεριόριστη ελευθερία και η απουσία ελέγχου συντύνουν στη δημιουργία ισχυρών προσωπικότητων με εξίσου ισχυρή θέληση. Τουναντίον, αναγνωρίζει την ισχύ εκείνων που έχουν μάθει να ματαιώνουν τις επιθυμίες τους και να μην αποκτούν εύκολα, ούτε ακόμη και όσα τους χρειάζονται. Η επιθυμία πρέπει να ακολουθείται από έλεγχο της επιθυμίας, συχνή ματέωση και απόρριψή της από το ίδιο το άτομο που διακατέχεται από αυτήν. Ωστόσο, αν συμφωνεί κανείς με τη θέση ότι η απεριόριστη ελευθερία μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική, τότε θα πρέπει επίσης να συμφωνήσει και με το αντίθετο. Ότι δηλαδή, ανάλογα καταστροφική μπορεί να αποδειχθεί και η απόσπαση από τη ζωή. Εκείνη δηλαδή η τακτική αφαίρεση από τους νεαρούς μας γόνους του δικαιώματος να διαχειριστούν τη δική τους τη ζωή, να πάρουν τις πρωτοβουλίες και τα ρίσκα που απαιτούνται στην ούτως ή άλλως επίπονη διαδικασία της ανεξαρτητοποίησης
του πετάγματος τους πέρα από την πατρική φωλιά. Είναι ανάγκη τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με όλων των τύπων τους ανθρώπους. Να εξοικειώνονται με όσα τους προσφέρει η ζωή. Να μάθουν να μην τρέμουν και να επιβιώνουν, να μην την τρέμουν τη ζωή και να επιβιώνουν σε αυτή. Είναι ανάγκη να ξεφύγουν από το οικογενειακό εκολακτήριο, όπως αποκαλούσε ο Μακάνικο, τις εσωστρεφείς και κυριαρχικές οικογένειες, προκειμένου να αναλάβει η πραγματική ζωή, να τα θωρακίσει, να τα εκπαιδεύσει ενάντια στην εξαπάτηση, τις κακοτοκές και τις απογοητεύσεις. Είναι αναγκαίο το πέρασμα από τη ζεστή οικογενειακή φωλιά στο μεγάλο δρόμο της ζωής, έλεγε. Στην κολεκτίβα, στο να γίνει το παιδί πολίτης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οποιαδήποτε εκτροπή, παρέκκληση, πρέπει κατά τον παιδαγό να παραπέμπεται για τιμωρία μπροστά στο λαϊκό δικαστήριο των μελών της οικογενειακής κολεκτίβας. Ενώπιον όλων, θα πρέπει να καλείται να δίνει εξηγήσεις ο εκάστοτε παραβάτης, να αντιπαρατίθεται με τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του απέναντι στους άλλους. Χρειάζεται μια έκρηξη, έτσι την ονομάζει, την καταλυτική, γενική παιδαγωγική επίθεση που πρέπει να δεχθεί ο μικρός παραβάτης από τους γονείς του, προκειμένου να συναισθανθεί το ατόπιμα και να αναλογιστεί τις συνέπειες αυτού. Είναι υπέροχος ο τρόπος που αποδίδει τη σκέψη του στο συγκεκριμένο θέμα, νουθετώντας τους γονείς και λέγοντάς τους τα παρακάτω. Από τη δύναμη των συγκινήσεων, από τη ζωντάνια και το βάθος των εντυπώσεων, από την αγνότητα και την ομορφιά των ηθελημένων ενεργειών τους, η παιδική ζωή είναι ασύγκριτα πιο πλούσια από τη ζωή των ενηλίκων. Αλλά οι διακυμάνσεις της δεν είναι μόνο υπέροχες, είναι εξίσου επικίνδυνες. Οι χαρές και τα δράματα της ζωής αυτής συγκλονίζουν με μεγαλύτερη σφοδρότητα την προσωπικότητα και είναι ικανές να δημιουργήσουν ισχυρούς εκπροσώπους της κολεκτίβας ή ανθρώπους κακόβουλους, σκοτεινούς και μοναχικούς. Μόνο εάν παρατηρείται, λέει τους γονείς, και γνωρίζετε αυτήν την τόσο γεμάτη, έντονη και τόσο τρυφερή ζωή, εάν σκύψετε πάνω σε αυτήν, εάν πάρετε μέρος σε αυτήν, τότε το πατρικό σας και μητρικό σας κύρος θα γίνει δύναμη, ωφέλιμη και σωτήρια. Η αποτελεσματικότητα βέβαια μιας αντίστοιχης πρακτικής έγκυται και στη σοβαρότητα και το κύρος των γονιών απέναντι στους νεαρούς τους γόνους. Υπερβολικά φιλικές σχέσεις, σχέσεις χωρίς όρια, αφαιρούν το αναγκαίο παιδαγωγικό κύρος. Αποκαθιλώνουν τους γονείς στα μάτια των παιδιών τους. Τους καθιστούν κολλητούς, παρέα, αλλά όχι και πατέρες και μητέρες. Οι νουθεσίες τότε πέφτουν μοιραία στο κενό. Οι εντολές μόνιμα αμφισβητούνται. Και ο λόγος των γονιών δεν απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των παιδιών, που αντιθέτως απαιτούν εξηγήσεις εξαντλητικές και εξελίσσονται σε υπερόπτες και ανελείς ανθρώπους. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα παιδιών πολύ καλών κατά τα άλλα οικογενειών, που όμως κακοαναθρέφονται και αποτυχάνουν στη ζωή τους. Αντίστοιχα, δεν είναι λίγα ούτε και τα παραδείγματα γονιών μορφωμένων και με εμπειρία ζωής συσσωρευμένη, με κοινή λογική και ιδιαίτερες ικανότητες των ανταπεξέρχοντες στους διάφορους κοινωνικούς ρόλους και υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν, οι οποίοι εντούτοις στην παρουσία των παιδιών τους καθίστανται μικροί και ανήμποροι να τα διαπαιδαγωγήσουν. Χάνουν τη λογική τους και καταντούν υποχείρια μιας αγάπης ζώδους που τους καθυλώνει σε ενστικτώδεις συμπεριφορές και τελικά τους ξεπερνά. Η αγάπη, μας λέει ο Μακάνικο, πρέπει να προσφέρεται με σύνδεση, προκειμένου να εκπαιδεύει και να εξασκεί, και όχι να πλαδαρεύει το νεαρό άτομο, να το χρηστεύει κοινωνικά και ηθικά. Τα παιδιά θα πρέπει να εξασκούνται και στο να εκφράζουν συναισθήματα αληθινά, χωρίς υποκριτικές πρακτικές επίδειξης αγάπης με εύκολους εναγκαλισμούς και τρυφερές χειρονομίες. Η ικανότητα και συγκρατημένη εκδήλωση ισχυρού συναισθηματικού δεσμού μεταξύ γονέων και παιδιών αποτελεί για τον παιδαγωγό τον ακρογωνίο λίθο στη διαδικασία ανάπτυξης μιας γενναιόδορης καρδιάς σε ένα νέο άτομο. Οι γονείς θα πρέπει να συμμετέχουν στη γόνιμη και ηθική δημόσια ζωή ως πολίτες της χώρας και να προσέχουν όλες τους τις καθημερινές εκδηλώσεις. Αυτό προϋποθέτει βέβαια ότι πρέπει να βρίσκονται ένα σκαλοπάτι ψηλότερα από τα παιδιά τους, όχι όμως και να φαντάζουν αφύσικα απάνθρωποι, ούτε και να μετέρχονται μέσα τεχνητά και επινοημένα κατά τη σχέση τους με αυτά, με εκείνα. Συνεπώς, ο Μακάνικο δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι είναι δυνατόν να υπάρξουν ειλικρινείς συζητήσεις γύρω από το σεξ μεταξύ παιδιών και ενηλίκων, ούτε κάποια ειδική μέθοδο σεξουαλικής αγωγής. Κατά αυτόν, η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση υπάγεται στην γενικότερη διαπαιδαγώγηση του νεαρού ατόμου, στη βάση πάντοτε της πειθαρχίας και του προγραμματισμού. Καμιά σχετική επιμόρφωση ή συζήτηση με τα παιδιά δεν προσθέτει κάτι σε γνώσεις που αναμένεται να αποκτηθούν αβίαστα με τον καιρό. Αντίθετα, ανάλογες συζητήσεις εκχυδαίζουν το ερωτικό ζήτημα, του στερούν τη συστολή την απαραίτητη ώστε να μην μετατραπεί ο έρωτας σε απολασία. Να μην ευτελιστεί το πάθος το ερωτικό σε μια απλή ικανοποίηση της αρχικής περιέργειας. Στη σοσιαλιστική ανθρώπινη κοινωνία,
Η σεξουαλική αγωγή δεν δύναται να περιοριστεί στη φυσιολογία, στο σώμα δηλαδή, ούτε να σταθεί απόμακρυ από τις κατακτήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού και της ιστορίας. Διαπαιδαγωγώντας τον πολίτη, διαπαιδαγωγεί κανείς και το ερωτικό του πάθος, στη βάση πάντα ενός γενικότερου παιδαγωγικού προσανατολισμού και ενδιαφέροντος. Αναρωτιέται ο παιδαγωγός χαρακτηριστικά. Αν ένας άντρας ή μια γυναίκα δεν αισθάνονται μέλη της κοινωνίας και στερούνται κοινωνικής ευθύνης, πώς είναι δυνατόν να μπορούν να αγαπούν? Από πού μπορούν να αντλήσουν τον σεβασμό και τη βεβαιότητα ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία, ανώτερη από εκείνη του αρσενικού ή του θηλυκού? Η βαθιά αγάπη, ο σεβασμός της προσωπικότητας του άλλου, δεν επιτρέπει στον νέο άνθρωπο να αναγάγει την έλξη προς το άλλο φύλο σε μια διαδικασία φτηνής αυτοεπιβεβαίωσης και κοινικής υποτίμησης του άλλου στην ταπεινή συνθήκη του σεξουαλικού αντικειμένου. Αν μάθουν τα παιδιά να σέβονται και να αγαπούν τους γονείς, τα αδέρφια και τους συντρόφους, αν μάθουν να καλλιεργούν μέσα τους τα ιδεώδη της σοσιαλιστικής κοινωνίας, τότε θα μπορούν να γεύονται μια βαθιά ανθρώπινη σχέση και με το άλλο φύλο. Και φυσικά θα μπορεί κανείς να τα πιστεύει και στο μέλλον ως πολίτης. Στο παραπάνω πλαίσιο θεμελιώνεται επιπλέον και η άσκηση στη χρήση μιας ευπρεπισμένης γλώσσας. Η αποφυγή βομολογιών που έχουν τις περισσότερες φορές σχεδίως σεξουαλικό περιεχόμενο. Διαβάζοντας αυτά τα πράγματα, κατανοεί κανείς γιατί στην πρώην Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε ίχνος σεξουαλικής εκμετάλλευσης και εκπόρνευσης πλασμάτων που είχαν την ατυχία να γεννηθούν γυναίκες. Θα μπορούσε ακόμη να αποτελέσει σημαντική βάση αντισεξιστικής αγωγής στο μάθημα ανθρωπιάς και πολιτικής ευθύνης που παρέδωσε στις σελίδες του βιβλίου αυτού ο Ουκρανός παιδαγωγός επίκαιρα και διαχρονικά στις τόσο μακρινές για μας ωστόσο πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα. Ο Μακάρικο δεν αποφεύγει επιπλέον να αμεμφθεί και εκείνους τους γονείς που επέρονται για τα παιδιά τους. Ματαιόδοξα τα επιδεικνύουν, ναρκισσιστικά τα αγαπούν, τα θεωρούν περιουσιακά στοιχεία και προέκταση του εαυτού τους. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά, η ηλίθια και ευτελής ματαιοδοξία τους αποτρέπει τέτοιους γονείς από το να προσέξουν την ιδιοσυγκρασία των παιδιών τους. Αυτού του είδους οι γονείς κάνουν ό,τι όλοι οι κακοί εργάτες, που παραδίνουν τα σάπια φρούτα στην κοινωνία κάτω από το τίτλο των τέλειων προϊόντων. Ομοίως απαντά σε μια μάνα που πενευόταν για τα σχολικά επιτεύγματα του γιού της και της λέει ότι η τακτική του να του αναθέτει ο δάσκαλος την ευθύνη να βοηθάσει μαθητές που δεν τα κατάφεραν στα γράμματα, συγκρίνοντάς τον ταυτόχρονα με εκείνους και πενεύοντας τις ικανότητές του, καθόλου δεν συνάδει με το νέο πνεύμα που έπρεπε να διατρέξει τη σχολική διαδικασία και κατ' επέκταση να διαπνεύσει ολόκληρη την κοινωνία. Με απλά λόγια, εξηγεί ο Μακάνικο ότι και ο ίδιος ζητούσε τα παιδιά των παιδαγωγικών του κοινοτήτων να βοηθούν συμμαχητές που το είχαν ανάγκη, αλλά χωρίς να αξιολογεί ή να κατατάσσει ποτέ κανέναν. Με τον τρόπο αυτόν πίστευε ότι όσοι καλούνταν να βοηθήσουν δεν θα είχαν την ευκαιρία να νιώσουν δάσκαλοι κάποιον άλλον, να κοκορευτούν γι' αυτό και να καταλήξουν να είναι όπως τους αποκαλούσε ψώνια. Θα ένιωθαν απλά ότι επομίζονταν ένα καθήκον που τους είχε ανατεθεί και για το οποίο θα λογοδοτούσαν, ιδιαίτερα σε περίπτωση που αποτύχαν. Τέλος, καταδικάζει απερίφραστο ο Μακάνικο τη σωματική τιμωρία των παιδιών από τους γονείς τους. Τη θεωρεί μια τραγωδία. Μια τραγωδία πόνου και παραπόνου. Ή μια τραγωδία διαφορίας και υπομονής παιδιών που σκλίνει ο χαρακτήρας τους. Όσο για τους γονείς που το κάνουν, τους θεωρεί ανυπόφορα γελίους και πραγματικά ανίκανους να διδάξουν την πειθαρχία στα παιδιά τους. Αντίθετα, προκαλούν με τη στάση τους το φόβο και την αποφυγή της συνύπαρξης με οικεία πρόσωπα από μέρος των παιδιών, όπως επίσης συνηγορούν στη γέννηση ενός αμοιβαίου δεσποτισμού, το ίδιο άγριο και στους δύο πόλους. Ο παιδικός δεσποτισμός και το καπρίτσιο αναπτύσσονται ως φυσική διαμαρτυρία απέναντι στη γονεϊκή υπερβολή και την κατάκτηση της εξουσίας, καταστρέφοντας και τα τελευταία υπόλοιπα πειθαρχίας και υγιούς αγωγής. Γενικά, ο Μακάρικο πιστεύει ότι η ανατροφή των παιδιών καταλήγει να είναι απλή διαδικασία. Όταν λείπουν οι εντάσεις και οι νευρικότητες, όταν εξελίσσεται στα πλαίσια μιας υγιούς, κανονικής, ήρεμης και μετρημένης ζωής. Όταν δεν αμφισβητείται το δικαίωμα των γονιών να δίνουν εντολές, δικαίωμα όμως που πηγάζει όχι από μια αυθαίρετη δικιά τους εξουσία, αλλά από την εξουσία που τους δίνει η οικογενειακή κολεκτίβα, της οποίας ενήλικα μέλη είναι άλλωστε και η ίδια. Στον αντίποδα, η αμετροέπεια και οι υστερίες, οι υπερβολές και οι εντάσεις μετατρέπουν την αγωγή σε όλευρο και τη ζωή ολάκερη σε κόλαση. Γι' αυτό όταν μιλάει για αυστηρότητα Μακάνικο δεν εννοεί τα έντονα και ιστορικά ξεσπάσματα, αλλά την τέχνη να επιπλήττει κανείς τον παραβάτη αποτελεσματικά, διατηρώντας μια καθόλου ευγενική στάση, με σταθερή απέτηση και ήρεμη φωνή. Το κοινό ταξίδι μας στα υψηλά μηνύματα της μαξιστικής παιδαγωγικής κολεκτίβας τελειώνει στο σημείο αυτό και ο καθένας καλείται να συνεχίσει μόνος του το ταξίδι αυτό μέσα από τις σελίδες του βιβλίου.
δίνοντας τον εαυτό τη χαρά της πνευματικής συνύπαρξης με μια μοναδική ασκητική ευφυΐα, εκείνη του Άγνου Σημειώνοντες Μακάριου. Σήμερα στη χώρα του, δυστυχώς, φρόντισαν να τον τιμήσουν, εντός εισαγωγικών, καταστρέφοντας το μνημείο του, με τις ευλογίες μάλιστα της επίσημης πολιτείας και του Δημάρχου του Χαρκόβου και με τη φθηνή δικαιολογία ότι η παροχημένη σοβιετική αρχιτεκτονική του καθόλου δεν συνάδει με τη σύγχρονη αρχιτεκτονική αισθητική της χώρας. Παρέλειψαν ωστόσο να το προσαρμόσουν στα νέα αισθητικά πρότυπα, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι σε αυτόν τον κόσμο οι καλοί και χρήσιμοι στην κοινωνία άνθρωποι δεν έχουν καμία θέση. Ευχαριστώ.